Και έχω την εντύπωση ότι γίνονται σοβαρότατες αποκαλύψεις στην εκπομπή μας για το θέμα των φυλακών και των κυκλωμάτων που κυριαρχούν και ελέγχουν τα σοφρονιστικά καταστήματα στη χώρα μας. Με ειδοποιούν ότι ο Νίκος Οξανθόπουλος, κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Αν θυμάμαι καλά, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Οξανθόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρέδωσε στις διοκτικές αρχές πριν από πολλά χρόνια ένα φορτηγό πλοίο γεμάτο χασίς που ερχόταν από τη Μέση Ανατολή, το Gloria. Ο Νίκος Οξανθόπουλος θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας. Κύριε Ξανθόπουλε, σας έχουμε στις γραμμές μας. Μας ακούτε? Έλα, καλησπέρα Γιώργο, με ακούς? Καλησπέρα. Έλα. Είστε ο Ντόνι Κόλλα, έτσι, του Gloria. Α, μπράβο. Και είστε στις φυλακές Κορυδαλλού. Μάλιστα. Πρώτα ήθελα να σου μιλήσω για τους φύλακες. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στους 20 μήνες που βρίσκουμε μέσα εδώ στο Κορυδαλλό, οι φύλακες είναι εξαιρετικά παιδιά. Μάλιστα. Μη σας λένε τέτοιες αηδίες και τέτοιες αγλαμάρες ότι βρίσκουν δικηγόρους ή φέρνουν οι φύλακες ναρκωτικά. Αυτό θα μου είχε πέσει οπωσδήποτε στην αντίληψη. Με και ποιοι κουβαλάνε, καπετάν Νικόλα, ποιοι κουβαλάνε τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές? Με τα τρόφιμα. Με τα τρόφιμα και με τα ρούχα, με διάφορες τέτοιες κουμπίνες μπαίνουν μέσα. Δεν τα φέρνουν οι φύλακες. Μην ακούτε τέτοια πράγματα. Ποιοι είναι εκείνοι που ελέγχουν εσωτερικά τώρα τον Κορυδαλλό? Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα, διότι ένα επισκεπτήριο όταν έχει 300 άτομα, 400 άτομα σε 2 ώρες και θέλεις να ελέγξεις 300 τσάντες και 350 τσάντες, δεν ελέγχονται, Γιώργο, τόσο εύκολα. Κύριε Ξανθόπουλε, ναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Τι άλλο θέλω να πω για τον κύριο Μαυρίκη? Τι έχετε με τον κύριο Μαυρίκη? Για τον κύριο Μαυρίκη ήμουν εδώ πέρα. Αυτός έβαλε τον Τζουμά Χαλίλ. Μάλιστα, εσείς θέλετε να πείτε αυτό? Ακούσαμε και τον ίδιο τον Τζουμά Χαλίλ. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Τζουμά Χαλίλ χθες να μας τα λέει αυτά. Ναι, όχι. Και απάντησε ο κύριος Μαυρίκης. Απάντησε ο κύριος Μαυρίκης. Απάντησε, κύριε Ξανθόπουλε, χθες. Ακούσαμε τον Σύρο και τι είπε, τι υποστήριξε χθες. Στη διάρκεια άλλο της εκπομπής. Ναι, και κάτι άλλο, Γιώργο, ήθελα να σου πω. Εγώ εδώ στην Ελλάδα έχω κουβαλήσει 14,5 τόνους χασίσι, έτσι. Με την υπόθεση του Gloria που θυμόμαστε. Το Gloria ήταν 12,120. Μάλιστα. Ναι, με το άλλο, το κοντίκι, το οποίο βρίσκεται στο Καλαμάκι, έχω κουβαλήσει 2 τόνους και 40 κιλά λάδι. Λάδι αφιονάτο. Λοιπόν, στη Γαλλία έχω κουβαλήσει 22 τόνους 200 κιλά στη Γαλλία. Όταν λέτε κουβαλήσει, για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας, έχετε παραδώσει στις διοκτικές αρχές. Εγώ παρέδωσα. Συνεργαζόμενος. Και γιατί είσαστε στον Κορυδαλλό τώρα? Γιατί είμαι στον Κορυδαλλό για μια σκευωρία που μου στήσανε οι Γάλλοι. Από τη Γαλλία ήρθα. Μάλιστα. Από τη Γαλλία. Αυτό όμως, κύριε Ξανθόπουλε, είναι μια άλλη ιστορία, η δική σας η προσωπική ιστορία. Ναι, να την κουβαντιάσουμε. Όχι, σας άκουσα εχθές με τον Μακρυγιάννη ότι ο Μακρυγιάννης ήταν αθώος. Εάν ο Μακρυγιάννης είναι μία φορά αθώος, εγώ είμαι 10 φορές αθώος. Αλλά δεν είχα τις δυνάμεις, ούτε δημοσιογράφοι με υποστηρίξανε, ούτε κανένας με υποστήριξε. Ούτε και χασίσια πουλούσα εγώ για να είμαι πλούσιος, να αγοράζω κτίρια στον Πειραιά κάτω και βαπόρια. Μόνο τα κουβάλαγες. Αλλά δεν μας είπες τώρα αν είσαι μαστουρωμένος ή ξεμαστούρωτος που μας τα λες αυτά. Πώς είπες? Ναι, κύριε συνήγορε του Τζουμά Χαλίλ, δεν μας είπατε, είστε ξεμαστούρωτος αυτή τη στιγμή που μας τα λέτε? Δεν με παρατάς από εκεί πέρα στην άκρη. Μας ομολογείς ότι κουβάλισες τους τόνους τα χασίσια και μας λες ότι δεν έκανες εμπορία? Εμπορία, δεν πας στο διάλογο που θα κάνω εγώ εμπορία, κοπρόσκυλο. Κύριε Ξανθόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας, για τις απόψεις σας. Το θέμα το δικό σας. Ο κύριος Μαυρίκης, το θέμα το δικό σας θα το ξαναδούμε. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Μακρυγιάννη, 3 ολόκληρα χρόνια πάλευε ο κύριος Μακρυγιάννης για να αποδείξει την αθωότητά του. Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, η υπόθεση του Ριφιφί. Να κάνω μια παρέμβαση. Δύο διαπιστώσεις. Έχουμε 3 μέρες σχεδόν. Ήρθαμε εδώ να κουβεντιάσουμε το θέμα των φυλακών. Ναι, αλλά βγαίνουν ανατριχιαστικά πράγματα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν ξέρω πόσα ανατριχιαστικά είναι. Δεν έχουμε πει καθόλου ούτε για τα αίτια, ούτε τι φταίει, ούτε πώς μπορούν να προληφθούν αυτά, ούτε τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνουν. Κύριε Παπαδοπούλα, εγώ μόνο μία επισήμανση θα σας κάνω σε αυτά που λέτε. Ναι. Αμέσως ο κύριος Ποτάκης κινήθηκε και εξήγηλε μέτρα
για τον περιορισμό των προφυλακίσεων. Μόνο από αυτά που βγήκαν εδώ. Για τους αθώους που πάνε πίσω από τα σίδερα. Αν βγάζαμε και τα άλλα που πρέπει να βγάλαμε, φαντάζομαι ότι ο κύριος Ποντάκης θα έκανε ακόμα περισσότερο. Και μια δεύτερη διαπίστωση, η οποία μου κάνει κατάπληξη, όχι ότι είναι δικό σας, είναι όλων των καναλιών. Αυτά τα σκοτεινά παράθυρα με τους σκοτεινούς και ανώνυμους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε ιστορίες. Κύριε Παπαδογούλα, έχουμε τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων. Όχι, παίρνουμε τις αστυνομικές ταυτότητές τους. Παίρνουμε τα πλήρη στοιχεία τους. Θέλεις κάτι, κύριε, να καταγγείλεις? Θέλεις κάτι? Κοιτάξτε, υπάρχουν και άνθρωποι φοβισμένοι. Πρέπει να φτιάχνουν ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταστραφεί οι ζωές τους, κύριε Παπαδογούλα. Υπάρχουν και άνθρωποι, και μην το αμφισβητείτε, που μέσα στο εσωτερικό των φυλακών έχασαν τα πάντα. Και πήγανε πάρα μέσα πολύ εκεί διπλωμένοι, και το ξέρετε καλά εσείς ως διευθύντης των φυλακών, πάρα διπλωμένοι πολύ στις σελίδες δικογραφιών. Αλλά δεν μπορεί όμως κάποιος έτσι, έχοντας από πίσω το όλη αυτή την κάλυψη, να βγαίνει και να λέει διάφορα πράγματα τα οποία στο κάτω-κάτω της γραφής θα δεν θέλατε να μένουν αυτά όλα που ακούγονται. Θα θέλατε να μην ακούγονται ποτέ? Όχι, να ακούγονται. Θα θέλατε να υποχρεώνω κάποιον να βγαίνει στο φως οπωσδήποτε, ενώ ο ίδιος φοβάται για τη ζωή του, φοβάται μην τον σκοτώσουν ή σκοτώσουν το παιδί όταν του? Όταν έχω εγώ κάτι και το βγω και το πω επώνυμα και με τεκμεριωμένο, φοβάμαι για τίποτα? Δεν πρέπει να φοβάμαι. Έτσι γίνονται, έτσι διορθώνεται ο κόσμος. Δεν διορθώνεται πίσω. Μου θυμίζει τώρα άλλες εποχές που βγαίνανε οι κουκουλουφόροι και λέγανε τούτος και εκείνος φταίει. Μα όχι, δεν Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Οφείλουμε ορισμένους ανθρώπους που θέλουν να καταγγείλουν γεγονότα, δίνουν σε εμάς τα στοιχεία τους. Επομένως τα δίνουν, σε περίπτωση που ζητηθούν από εμάς, και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έτσι δεν είναι? Ή αν θέλετε ακόμη στις διοκτικές αρχές, αν πρόκειται για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, εμείς τα κρατάμε τα στοιχεία τους. Αλλά όταν έχουν το φόβο ότι βγαίνοντας από εδώ μπορεί κάποιοι να τους χτυπήσουν, κάποιοι να τους σκοτώσουν, ή αν θέλετε κάποιοι από το κύκλωμα μέσα των φυλακών. Γιατί το αμφισβητείτε? Ξέρετε εσείς τους δολοφόνους του 27χρονου που τους ψάχνουν οι εισαγγελείς μέσα στον Κορυδαλό? Ναι. Δεν θα έπρεπε οι συνάδελφοί σας μέσα στον Κορυδαλό, οι σημερινοί δηλαδή, που έχουν τη διοίκηση και τον έλεγχο, να έχουν και τον τρόπο να δώσουν τα ονόματα? Πώς να το ξέρουν, ήταν παρόντες? Ποιοι είναι? Μα αφού ήταν φυλακοί στο έλεος των κρατουμένων. Και ποιον έλεγχο έχει η πολιτεία μας, κύριε Παπαδογούρα? Κανέναν, κανέναν λέει. Και ούτε θα έχει. Λοιπόν, πώς να μην φοβάται ο άνθρωπος που έρχεται και δίνει, αγαπητέ κύριε Παπαδογούρα? Τους υπαλλήλους, κύριε Τράγκα. Μα τώρα για σας παρακαλώ. Τους υπαλλήλους. Θέλετε να πείτε ότι οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές? Θέλετε να πείτε ότι αυτοί που ήρθαν σε διαπραγματεύσεις με τους νονούς? Δεν ήρθε, των ο υπουργός ήρθε. Ο υπουργός ήρθε σε διαπραγματεύσεις, δεν ήρθαν οι υπάλληλοι. Ο υπουργός πήγε και έκανε διαπραγματεύσεις για να λυθεί η ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτού του είδους τις καταστάσεις των διαπραγματεύσεων. Καλά, αυτό είναι δικαίωμά σας. Ναι. Αλλά ότι γίνονται, γίνονται. Δεν έχει καμία αντίρρηση. Είπα, μα οι φυλακές τι είναι, κύριε Τράγκα? Είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Πέστε μου κάτι, εσείς υπήρξατε, και να σας πω και κάτι, εσείς υπήρξατε σύμφωνα με κοινή εκτίμηση από τους πλέον σοβαρούς ανθρώπους που πέρασαν από τις ελληνικές φυλακές. Ναι, δεν υπάρχουν μόνο οι κακοί, υπάρχουν και οι καλοί σε κάθε κλάδο. Πολλοί λένε ότι είσαστε ο καλύτερος. Δεν εγώ δεν θέλω να σας βάλω σε μια κατηγορία, όχι, να σας πω ότι είσαστε ο πρώτος ή ο δεύτερος. Καθόλου, μάλιστα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σύστημα πληροφόρηση προς τη διεύθυνση των φυλακών σε κάθε φυλακή? Δεν λειτουργεί αλλιώς φυλακή. Δεν λειτουργεί. Εάν δεν έχετε αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών χαφιέδες, πληροφοριοδότες μέσα στη φυλακή, μπορείτε να λειτουργήσετε μια φυλακή? Όχι, με 400-500 κρατούμενους. Με 1500. Άρα λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε τώρα ότι έπρεπε οι εισαγγελείς να γνωρίζουν τους φοβερούς δολοφόνους του παιδιού? Εγώ πιστεύω ότι θα τους γνωρίσουν. Αν δεν τους γνωρίζουν, που πιστεύω ότι τους γνωρίζουν ήδη. Έχετε μετρήσει πόσα 24 ώρα έχουν περάσει με τους δολοφόνους ελεύθερους εντός των φυλακών? Εγώ μετράω και πόσα 24 ώρα περνάνε με δολοφόνους άλλους. Αυτό δεν έχει καμία σημασία έξω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τους γνωρίζουν. Άλλο το έξω, άλλο το μέσα. Όχι, το ίδιο είναι. Είπαμε, είναι αντικαθρέφτης της κοινωνίας μας είναι. Μόνο που έχει ένα ειδικό βάρος η φυλακή. Δηλαδή, ό,τι εκεί είναι σε έκταση έξω, μέσα είναι συμπυκνωμένο. Και κάτι ακόμη, επειδή πιστεύω απόλυτα ότι είστε ειλικρινείς. Αυτά που κατήγγειλε ο κρατούμενος πριν από λίγο. Ναι. Για τον τρόπο που μπαίνουν τα ναρκωτικά. Για το νοσοκομείο κρατουμένων. Κατά τη γνώμη σας, είναι αλήθεια? Ακούστε. Και αυτά που ακούσατε στις προηγούμενες μέρες. Ναι, το νοσοκομείο κρατουμένων και ιδίως για τους φορείς του AIDS υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Επειδή αυτά τα άτομα είναι άρρωστα, αν θέλετε είναι και προδιαγεγραμμένα, το Υπουργείο έχει κάνει κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή τους έχει δώσει καλύτερο συσίτιο, τους έχει δώσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά άλλο το να λέμε αυτό, το οποίο υπάρχει όντως,
Και άλλο το να λέμε ότι έχουν γλάστρες με χασίσιμα. Αυτό τώρα πια είναι τόσο τραβηγμένο, σαν να λέμε ότι εσείς βάζετε ναρκωτικά τώρα μέσα στις φυλακές. Έτσι πάει. Θέλετε να σας ρωτήσω κάτι άλλο? Να με ρωτήσετε. Ακούσατε που είπε ότι έχει φωτογραφίες? Πούντες. Αν αυτές οι φωτογραφίες αύριο βγουν στον αέρα. Και πώς αποδεικνύεται ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι από το νοσοκομείο? Και αν αποδειχθεί. Αν αποδειχθεί, με γεια του με χαρά. Θέλω να πω γιατί αμφισβητείτε. Μα δεν αμφισβητώ ότι. Τα τρομερά πράγματα που συμβαίνουν σε ελληνικές φυλακές. Δεν αμφισβητώ ότι στις φυλακές μπαίνουν ναρκωτικά. Δεν αμφισβητώ ότι στις φυλακές διακινούνται ναρκωτικά. Δεν αμφισβητώ ότι ακόμα και οι υπάλληλοι βάλαν ναρκωτικά στις φυλακές. Έχουμε καταδίκες γι' αυτό το θέμα. Τίποτα δεν αμφισβητώ. Δεν το γενικεύουμε όμως, για το όνομα του Θεού. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε ότι ο διευθυντής, ότι ο αρχιφύλακας, ότι ο φύλακας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να πουλάει μέσα ναρκωτικά. Να πουλάει. Κανένας δεν το είπε αυτό. Μα εκεί γενικεύεται. Κανένας δεν το είπε αυτό. Αλλά εσείς μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχουν ανάμεσα στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους υφιστάμενοι συνεταίροι, συνεργάτες? Μα τι σας είπα τώρα. Με τους βαρώνους του υποκόσμου μέσα στις φυλακές. Μα τι σας είπα τώρα. Δεν θέλουμε να το γενικεύουμε αυτό. Κανένας δεν το γενικεύει, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχουν. Κανένας δεν το γενικεύει. Εμείς μέσα από αυτή τη δημοσιογραφική προσπάθεια προσπαθούμε να ανασύρουμε περιστατικά, ιστορίες και στοιχεία για να δούμε τι συμβαίνει στο κύκλωμα των φυλακών. Μπορείτε να πείτε ότι ίσως θέλω να μην, δεν θέλω να καλύψω καταρχάς τίποτα. Αλλά υπήρξαν εδώ άτομα τα οποία κρατηθήκαν μέσα στον κορυδαλό, έχουν από μέσα ήδη αντίληψη και μπορούν να σας πούν καλύτερα τι γίνεται. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι θα γίνει στις φυλακές. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Πώς αντιμετωπίζετε, αυτό το πρόβλημα? Πάλι σε λίγο καιρό τα ίδια θα έχουμε. Ακριβώς. Και όχι μόνο θα έχουμε τα ίδια, και θα έχουμε και χειρότερα. Λένε ότι διώχνουν κάποιους. Εάν δεν βρούμε όμως και δεν καταγγείλουμε ονόματα, κυκλώματα, περιστατικά, δεν πρόκειται, κύριε Παπαδογούλα, να γίνει τίποτα. Πάλι δεν θα γίνει πάλι τίποτα. Πάλι θα μιλάμε για τον ρόλο των πολιτικών. Παρακαλώ. Θα βγει άλλο κύκλωμα. Κύριε Τράγκα, η ηρωίνη και γενικά τα ναρκωτικά συμφωνούν όλοι ότι μπαίνουν και θα μπαίνουν μέσα στον κορυδαλό. Ο άρρωστος, ο κρατούμενος, βρίσκει κάθε τρόπο για να τα βάλει. Θα βρει τον τρόπο να τα βάλει. Εδώ πέρα όμως υπάρχει εγκληματική αμέλεια εκ μέρους της πολιτείας. Η ηρωίνη όταν θα μπει μέσα στον κορυδαλό πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για να χρησιμοποιηθεί χρειάζεται σύριγγα. Η σύριγγα απαγορεύεται μέσα και αν βρεθεί σε κανένα κελί, ο κρατούμενος πάει στην απομόνωση. Τι κάνει λοιπόν ο κρατούμενος? Με κάποιο τρόπο περνάει μία βελόνα από σύριγγα. Είτε στο πέτο ενός σακακιού ή ότι οπουδήποτε αλλού. Παίρνει ένα μπικ, την κολλάει τη βελόνα επάνω, το σωληνάκι το βάζει μια τάπα και κάνει μια αυτοσχέδια σύριγγα. Με αυτή τη σύριγγα κάνουν ένεση 40 με 50 άτομα κάθε μέρα. Ή μέρα παραμέρα. Το αποτέλεσμα, προσπαθούμε να πατάξουμε τα ναρκωτικά, τα οποία ούτως ή άλλως μπαίνουν και φτιάχνουμε κρατούμενους οι οποίοι έχουν υπατήτηδα και αιμορροφιλικούς, με AIDS. Φορείς. Δηλαδή, ενώ όλη η πολιτεία συμφωνεί ότι τα ναρκωτικά μπαίνουν και θα μπαίνουν, δεν δίνει ελεύθερη χρήση της σύριγγας. Να κυνηγάει τα ναρκωτικά, αλλά η σύριγγας υπάρχει μέσα. Αφού το ξέρουμε ότι κάνουν ενέσεις. Γιατί να μπαίνει ο άλλος σαν χρήστης ναρκωτικών και να βγαίνει αιμορροφιλικός από μέσα τη φυλακή? Γιατί η μεθαδόνη που ξεκίνησε να μην ξεκινήσει πρώτα από τη φυλακή με υποχρεωτική χρήση? Γιατί αφού δεν ξεκίνησε από τη φυλακή, αφήνονται τώρα υπόνοιες ότι επειδή εκεί έχουμε σίγουρη πελατεία, την ξεκινάμε από το έξω κόσμο. Εμείς πάντως μάθαμε. Στην πίτα πτέρυγα στο 107 κελί πέθανε άτομο από φυματίωση. Και το ότι οι υπόλοιποι δεν πέθαναν δεν οφείλεται στην πρόνοια της πολιτείας, οφείλονται στην καλή φυσική τους κατάσταση. Εγώ να σας πω κάτι. Είμαι αιμοδότης. Οργάνωσα μια αιμοδοσία. Προσπάθησα να οργανώσω μια αιμοδοσία μαζί με άλλους κρατούμενους μέσα στη φυλακή. Αυτό κοινοποιήθηκε μέσα σε όλες τις πτέρυγες και βρέθηκαν 850 εθελοντές. Έφτασε αυτή η υπόθεση στο Υπουργείο. Και εκεί σταμάτησε. Ξέρετε γιατί σταμάτησε? Διότι όταν θα παίρναν 850 φιάλες αίμα, θα πετάγανε τις 800. Διότι 800 φιάλες θα είχαν υπατήτητα και έτσι. Και εκεί θα ξεβρακωνόταν τελείως η πολιτεία. Γι' αυτό σταμάτησε. Αυτή είναι η μέρημνα της πολιτείας. Κοιτάμε δηλαδή μήπως μπήκε λίγο ναρκωτικό από εδώ από εκεί. Έχει πάει κανένας το βράδυ να κοιμηθεί μέσα στη φυλακή? Εισαγγελέας, οποιοσδήποτε. Και όταν περάσει 11 η ώρα που αρχίζει το σερητικό σύνδρομο του κρατούμενου και αρχίζει να κοπανάνε οι πόρτες και να σύεται η φυλακή, να σκοτώνονται, να σφάζονται μέσα εκεί. Έχει πάει κανένας να δει τι γίνεται? Όλοι λέμε να μην μπουν τα ναρκωτικά. Ας κρατήσουν τη φυλακή λοιπόν έτσι όπως γίνεται. Κύριε Παπαδογούλα, εσείς ως πρώην διευθύντης φυλακών Κορυδαλού,
Συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κ. Μαυρίκης, ναι, που πέρασε από μέσα. Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Έτσι συμβαίνει. Α, ακριβώς, έτσι συμβαίνει και από τη στιγμή που βάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρήστης σε φυλακή και όχι σε ειδικό κατάστημα, όχι αυτό θα γίνεται, αλλά ακόμα χειρότερα. Έχω δει ανθρώπους που τους φέρανε και παιδιά, και με έχει πιάσει η ψυχή μου, κύριε Τράγκα, 20 χρόνια παιδιά να χτυπιούνται κάτω όπως χτυπιέται το ψάρι έξω από το νερό και να βγάζουν αφρούς από το στόμα τους, διότι ήταν απάνω στο σύνδρομο. Και τους φέραν σε εμάς να τους κάνουμε τι. Τα μόνα που είχαμε να τους δώσουμε ήταν να τους δώσουμε ένα υπνοστεντόν, ένα ταβόρ ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν είχαμε τίποτα, κανένα άλλο. Κύριε Παπαδογούλα, με ειδοποιεί το κοντρόλ ο κύριος Βελάνης ότι στις γραμμές μας, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Κολοβός, ο επιχειρηματίας που αναμίχθηκε το όνομά του στην υπόθεση του Ριφιφί. Κύριε Κολοβέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βέγα. Χθες μας είπε ο κύριος Τζουμά Χαλίντ, ο οποίος με την κατάθεσή του σας ενέπλεξε όλους και πολλούς έστειλε πίσω από τα σίδερα, εσάς σας έστειλε στο εξωτερικό. Ο κύριος Τζουμά Χαλίντ αναφέρθηκε στον κύριο Γούσιο, αφού πέρασε πρώτα από το όνομα του κυρίου Μαυρίκη και είπε ότι ο κύριος Μαυρίκης τον έβαλε να συντάξει αυτή την κατάθεση, υποσχόμενος ότι θα περάσει διάφορες πληροφορίες και μέσα από τους δημοσιογράφους, μέσα από το δημοσιογραφικό κύκλωμα. Στη συνέχεια όμως, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα, κύριε Κολοβέ, ανέφερε το όνομα Γούσιος και είπε ότι ο Γούσιος ήταν ο πρώτος που τον έβαλε να κάνει αυτή την ιστορία, στην αρχική του κατάθεση. Και εδώ βλέπω ότι ο κύριος Γούσιος έχει μια πολυσχηδή, θα έλεγα, δραστηριότητα και πολυδέδαλη και εμφανιζόταν και με ταυτότητα της ΚΙΠ κτλ. Κύριε Κολοβέ, εσείς τον ξέρατε αυτόν τον κύριο Γούσιο? Κύριε Τράγκα, δεν ήξερα κανέναν από τους κυρίους οι οποίοι έχουν αναμειχθεί, ούτε τους κατηγόρους μου, ούτε τους υποτιθέμενους συνεργάτες μου, ούτε τον κύριο Γούσιο, ούτε έχω συναντήσει ποτέ κανέναν, ούτε νομίζω πως έχω αναπνεύσει ποτέ τον ίδιο αέρα με κανέναν. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τι λένε οι φυλακισμένοι. Το πρόβλημα είναι το ποιος πιστεύει τους φυλακισμένους. Διότι όταν οι φυλακισμένοι... Μιλάτε για τους ανακριτές τώρα. Μιλάω για τους ανακριτές, όχι για τους ανακριτές, για τον ανακριτή. Και θα μου πείτε ότι είναι μια μικρή εξαίρεση στις τόσες χιλιάδες ανακριτών που πραγματικά ξέρουν τι πρέπει να πιστεύουν και να μην πιστεύουν. Αλλά έστω και ένας ανακριτής, και μάλιστα όχι κοινός ανακριτής, ειδικός ανακριτής, διαλεγμένος δικαστής, όπως ήταν ο κύριος Λιβανός, όταν υπάρχει μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να πιστέψει τους ανθρώπους αυτούς από τη φυλακή, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί διάλεξαν εσάς μαζί με τους άλλους? Γιατί αυτή η σύνθεση της ομάδας, δηλαδή Κολοβός, Παπασταματάτος, Καλαφάτης, Κότσαλος, γιατί αυτή η σύνθεση, ποια είναι η δική σας εκτίμηση γι' αυτό, γιατί να γίνεται στόχος, αν θέλετε, του κυρίου Γούση, ο οποίος αναφέρθηκε από τον περίφημο Τζουμά Χαλίντ, ο οποίος σας ενέπλεξε, και στη συνέχεια αναφέρθηκε και το όνομα του κυρίου Μαυρίκη, τον οποίο έχουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, και έγινε όλη αυτή η σαλάτα, να μου επιτρέψετε να πω, η ανακριτική, η οποία όμως οδήγησε ανθρώπους πίσω από τα σίδερα, μια ομάδα ανθρώπων, και απασχόλησε το Πανελλήνιο επί μήνες. Δεν νομίζω πως είμαι ο κατάλληλος, ο αρμόδιος, ο γνώστης, εν πάση περιπτώσει, του γιατί έγινε η σαλάτα. Θα πρέπει να ερωτηθούν, νομίζω, πολλοί άλλοι άνθρωποι εκτός φυλακών. Διότι... Δηλαδή ποιοι? Δεν θα, θα θέλατε να αναφέρετε τα ονόματα αυτών που κατά τη γνώμη σας πρέπει να ερωτηθούν? Δεν είμαι εις θέση να τα ξέρω τα ονόματα, αλλά δεν σας κρύβω ότι...